Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ερώτημα. Γιατί συζητιέται η σύμβαση 2,5 μήνες μετά την υπογραφή της, 2 του Φλεβάρι, γιατί βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου, σε μια κρίσιμη εποχή για το λαό, όπου θα κυριαρχήσει η κοροϊδία, όπως ψηφίστε μας για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας, θα φέρουμε επενδύσεις και νέες δουλειές για τα παιδιά μας, κάτι μας θυμίζει αυτό, μαζί με εκβιασμούς του τύπου θα σας τα λύσουμε όλα, αρκεί να μας ψηφίσετε. Η μεν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως πρόσχημα τη δίκαιη ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία επικαλείται τη βιώσιμη ανάπτυξη, το ίδιο ο Περιφερειάρχης Κρήτης, που στηρίζεται από όλους, από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ και ένα πολύ μεγάλο μέρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, δήμαρχοι παρατάξεις των κομμάτων τους, που στοχεύουν στην υφαρπαγή της λαϊκής ψήφου και στη συνένεση, για να εξασφαλίσουν συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλωστε, το δώσατε όλοι το στίγμα της συνένεσης. Η φωτογραφία μαζί με όλους στην υπογραφή της Σύμβασης 2 του Φλεβάρι ήταν πλήρως αποκαλυπτική. Μια μέρα πριν από τις μεγάλες καταστροφές στα Χανιά. Από τη μία δηλαδή η σύμβαση με ωφελημένους τους επιχειρηματίες και από την άλλη οι καταστροφές στην Κρήτη με 5 νεκρούς ως αποτέλεσμα της αδιαφορίας για τα αντιπλημμυρικά έργα. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Όλοι λοιπόν οι παραπάνω συμφωνούν με την εμπλοκή της χώρας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, στην περιοχή για τη μοιρασιά των υδρογονοθράκων, στοχοποιώντας περιοχές με βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Γι' αυτό άλλωστε και η κυβέρνηση συμμετέχει και μάλιστα ως σημεοφόρος στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Όλοι συνενούν στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, χθες η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ, και συνοδεύεται με την προώθηση επενδυτικών σχεδίων που καθιστούν την Ελλάδα εμπορικό και ενεργειακό κόμβο με λιμάνια, αεροδρόμια, αγωγούς, υποδομές, αποθήκευσης, εκμετάλλευση πηγών υδρογοναθράκων, πεδία δράσης δηλαδή, όπου αναπτύσσεται η αντιπαράθεση ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και υπεριαλιστικών κέντρων. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια της αντιλαϊκής πολιτικής και της πιο αναβαθμισμένης στρατιωτικής χρήσης του ήδη στρατιωτικού αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος είναι ενταγμένη και η σύμβαση για το νέο πολιτικό αεροδρόμιο που θα γίνει στην ίδια ακριβώς τοποθεσία. Η υπογραφή της σύμβασης για το αεροδρόμιο στο Καστέλι από τον Υπουργό Υποδομών τον κύριο Σπίρτζη, τους εκπροσώπους των εταιριών, όλων των κομμάτων πλην του ΚΚΕ, καθώς και η επιχείρωσή της από τη Βουλή, επιβεβαιώνει ότι καμία σχέση δεν έχει υλοποίηση του έργου με την επικύρωση, με την εξυπηρέτηση συμφερόντων του λαού της περιοχής. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα την καταψηφίσει αυτή τη σύμβαση. Το δημόσιο παραχωρεί σε ιδιωτικούς κολοσσούς το αποκλειστικό δικαίωμα μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των οδικών του συνδέσεων. Ένα έργο που θα εξασφαλίζει τεράστια και σίγουρα κέρδη στην κοινοπραξία ξένων και ντόπιων μονοπωλιακών ομίλων μέσα από την παχυλή κρατική χρηματοδότηση, το δανεισμό που θα πληρώνει ο φορολογούμενος λαός και τη τσάμπα εργασία εκατοντάδων εργαζομένων που θα εργάζονται ως σύγχρονοι σκλάβοι με το τυράκι της εντοπιότητας των προσλήψεων, με τις διαλυμένες εργασιακές σχέσεις που έχουν εξασφαλίσει οι τωρινοί όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Χαμένοι θα βγουν τα λαϊκά στρώματα λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς, των διοδίων λόγω του νέου βόρειο-οδικού άξονα, επίσης ιδιωτική επένδυση, αλλά και λόγω των άθλιων εργασιακών σχέσεων και κατά τη διαδικασία κατασκευής και κατά τη λειτουργία. Ζημιωμένοι θα βγουν οι αυτοαπασχολούμενοι στον τουρισμό και γενικά ο μικρός τουρισμός. Το υψηλό κόστος αερομεταφοράς δεν θα το επομισθούν ούτε οι tour operators, ούτε οι μεγαλοξενοδόχοι που δεν είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν το κόστος των πακέτων,
ούτε τις τιμές διανυκτέρευσης. Θα μετακυλιστεί στους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων και στην ήδη απλησίαστη τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων. Με την παρούσα σύμβαση η κυβέρνηση παραχωρεί το δικαίωμα στους ιδιώτες επενδυτές να καθορίζουν, να επιβάλλουν και να εισπράττουν τέλεια αεροπορικών δραστηριοτήτων, εσόδων μη αεροπορικών δραστηριοτήτων από την εκμετάλλευση εμπορικών δραστηριοτήτων του νέου αεροδρομίου. Ποιοι εξυπηρετούνται, παρακαλώ, από την ίσπραξη τελών αεροπορικών πτήσεων και δραστηριοτήτων? Μα είναι το ΝΑΤΟ. Είναι οι πτήσεις των νατοϊκών αεροπλάνων που θα απογειώνονται και θα προσγειώνονται για να χτυπούν και να σκοτώνουν λαούς. Αυτοί είστε. Τα δίνετε όλα στους φωνιάδες των λαών. Γη, αέρα, θάλασσα, οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση. Εκεί όμως που δίνει η κυβέρνηση τα αρέστα της, μαζί με περιφερειάρχες, δημάρχους, βουλευτές και σύν αυτών, είναι τα διάφορα ταξίματα. Είναι τα δήθεν αντισταθμιστικά ωφέλη. Δεν θα μπούμε εμείς στον κόπο να συζητήσουμε εάν η τιμή μονάδος για τις απολωτριώσεις είναι συμφέρουσα ή δεν είναι συμφέρουσα. Η εταιρεία, αναφέρει η σύμβαση, υποχρεούται να καταβάλει, λέει, στο ελληνικό δημόσιο από τα συνολικά έσοδα μόλις το 2% επί των συνολικών εσόδων ως αντισταθμιστικό αντάλλαγμα. 1% στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και 1% υπέρ της ανάπτυξης των ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Σιγά τους κουβαρντάδες. Σιγά τους κουβαρντάδες. Τα οικονομικά στοιχεία του έργου είναι όμως αποκαλυπτικά. 480 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει η κοινοπραξία, με αρχικό προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το ελληνικό δημόσιο θα χρηματοδοτήσει το έργο με 180 εκατομμύρια ευρώ και μόνο από τα τέλη αναεπιβάτη θα έχει έσοδα τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, μέσα σε 6 χρόνια βγάζει όλη την επένδυση χωρίς να υπολογίζουμε έσοδα από εμπορικές και άλλες χρήσεις. Τα υπόλοιπα ποιος θα τα χρεωθεί? Το μόνιμο υποζύγιο, δηλαδή οι φτωχοί εργαζόμενοι φορολογούμενοι. Τα έσοδα του υφιστάμενου αεροδρομίου Νίκου Καζαντζάκη το 2018 ήταν 75 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 70 ήταν από τα τέλη εξυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων και τα 5 από άλλες δραστηριότητες. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι το νέο αεροδρόμιο διπλασιάζει τα έσοδά του από τις υπόλοιπες δραστηριότητες πλην των ΤΕΑ, δηλαδή από 5 σε 10 εκατομμύρια ευρώ, το 1% που θα πάει στο Δήμο είναι 100.000 ευρώ. Πολύ λιγότερο ακόμα και από την άρδευση των 200.000 δέντρων που θα χρυσοθούν. Η ΔΕ εταιρεία την ίδια στιγμή θα απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση, αφού απαλλάσσεται από κάθε είδους δημοτικά τέλη και φόρους, ούτε εμπίπτει στον νόμο για την καταβολή ενίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, άλλων φόρων και δασμών ακίνητης περιουσίας, όπως συμβαίνει, το γνωρίζουμε όλοι, με τους απλούς πολίτες. Μοιράζουν όμως και καθρεπτάκια, νομίζοντας ότι οι κάτοικοι της περιοχής είναι ηθαγενείς. Εξαγγέλουν θέσεις εργασίας με το τσουβάλι, και αυτά φυσικά λόγω των εκλογών, αλλά και για να χρυσώσουν το χάπι αυτής της ληστρικής επένδυσης. Λέτε ότι θα απασχοληθούν 2.300 εργαζόμενοι που αφορούν το προσωπικό του αεροδρομίου των εταιριών. Μα το σημερινό αεροδρόμιο Ηρακλείου ήδη απασχολεί 2.300 άτομα προσωπικό. Από πού λοιπόν θα έχουμε επιπλέον 2.300 θέσεις εργασίας? Πόσο μπορούν όμως οι όποιες νέες θέσεις εργασίας να αντισταθμίσουν τον αφανισμό της περιοχής και την απασχόληση στον αγροτικό τομέα που θα εκτοπιστεί? Και φυσικά, όσοι θα απασχοληθούν θα είναι με εργασιακές σχέσεις γαλέρας, φθηνό εργατικό δυναμικό για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων. Κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες των κατοίκων της περιοχής ενάντια στην υλοποίηση της επένδυσης, η οποία μεταξύ άλλων θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή με την αποψήλωση αγροτικής έκθεσης χιλιάδων στρεμμάτων. Το 91% της απαλωτριωμένης γης είναι παιδινή, εντατικά καλλιεργημένη και έφορη, αλλά και στο περιβάλλον με έκκληση διοξιδίου του άνθρακα, βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία αερίων και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα ενός από τους μεγαλύτερους της Κρήτης που υδρεύει, το Ηράκλειο, το Καστέλι, το Θραψανό, το Αρκαλοχώρι. Η ρήπανση της χλωρίδας θα επηρεάσει και την Πανίδα ταυτόχρονα. Θα εξαφανίσει την αγροτοκτηνοτροφία, την αμπελοκαλλιέργεια, τη μελισσοκομεία.
και πολλούς άλλους τομείς, και κυρίως τον διωγμό που θα υποστούν οι εργαζόμενοι και φτωχοί αγρότες της περιοχής, αφού τους κλέβουν τη γη τους και συγκεντρώνουν όλη την οικονομική δραστηριότητα σε ένα κλειστό εμπορικό κέντρο μέσα στο νέο αεροδρόμιο. Ενώ όσοι παραμείνουν θα εξαναγκαστούν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σε ένα άθλιο περιβάλλον δίπλα στο αεροδρόμιο. Αυτός είναι ο δρόμος της πλήρους ιδιωτικοποίησης των αερομεταφορών και γενικότερα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η εμπειρία και από άλλες περιπτώσεις όπως το αεροδρομίο των Σπάτων δείχνει ότι η ανάπτυξη αυτή δεν αφορά το λαό της περιοχής. Εφησυχασμός επίσης κατά την άποψή μας δεν χωράει ούτε στις γεωπολιτικές προεκτάσεις και χρήσεις του νέου αεροδρομίου, ειδικά σε περιόδους όξυνσης των αντιθέσεων που μένονται στην περιοχή, με εκδηλωμένο το ενδιαφέρον του Αμερικάνικου στρατού και του ΝΑΤΟ να αξιοποιήσει το νέο αεροδρόμιο ως σταθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά και στα πλαίσια της ενίσχυσης της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεταφορών στο πλαίσιο της. Δεν χωράνε πλέον αυταπάτες ότι η Δημοτική, η Περιφερειακή Αρχή πρόκειται να στηρίξουν τα συμφέροντά τους. Είναι χαρακτηριστικές οι τοποθετήσεις του Δημάρχου Μινώ Απεδιάδας και του Περιφερειάρχη και η πλήρη στήριξη του έργου με αυτούς τους όρους, τους ληστρικούς, αλλά και η στάση των υπολείπων δημοτικών παρατάξεων πλην της λαϊκής εισπύρωσης. Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, να κλιμακώσουν τον αγώνα τους μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους ενάντια στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των αερομεταφορών συνολικά, όπου στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η σύμβαση για το νέο αεροδρόμιο. Το κόμμα μας έχει την αντίληψη ότι το πού θα κατασκευαστεί το αεροδρόμιο πρέπει να το πούν όχι οι μονοπωλιακοί κατασκευαστικοί και τουριστικοί όμιλοι, που ως κριτήριο έχουν τη διασφάλιση της κερδοφορίας τους, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον, αλλά το κριτήριο πρέπει να είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών για άνετες, φθηνές, ασφαλείς αερομεταφορές. Το κράτος, χρόνια τώρα, όλες οι κυβερνήσεις όφυλαν να πριν προχωρήσουν στον σχεδιασμό και στην τοποθέτηση του νέου αεροδρομίου, να εκπονήσουν επιστημονικές μελέτες, πλήρως τεκμηριωμένες και πιστοποιημένες από δημόσιους επιστημονικούς φορείς, που θα λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των περιβαλλοντικών, εδαφολογικών, κλιματολογικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, τις αλλαγές χρήσης γης και τους κινδύνους που έχει στην αγροτική παραγωγή και στο εισόδημα των παραγωγών, τα ζητήματα προστασίας της δημόσιας υγείας και πάρα πολλά άλλα. Η απομόνωση λοιπόν του χωροταξικού ζητήματος από το χαρακτήρα του αεροδρομίου και τα συνολικά κριτήρια που το καθορίζουν κρύβει και την ουσία. Με την κατασκευή ενός μεγάλου έργου όπως ένα αεροδρόμιο, κατά την άποψή μας πρέπει να διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του και ως προς την κατασκευή και ως προς την εκμετάλλευσή του, να διασφαλίζεται ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας με ταυτόχρονο σεβασμό και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του φυσικού ανάγλυφου της περιοχής. Όχι οι στρατιωτικές κατασκοπευτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και η διεύρυνση της επιχειρησιακής τους ικανότητας στην περιοχή που φέρει τεράστιους κινδύνους για τους λαούς. Όπως επίσης να διασφαλίζει την προστασία της αγροτικής γης και παραγωγής με φτηνά και ποιοτικά προϊόντα και όχι να ερημοποιείται η περιοχή. Το ΚΚΕ έχει στην πρότασή του τις αερομεταφορές ως κοινωνική, κρατική ιδιοκτησία των αεροπλάνων, των κατασκευαστικών ομίλων. Τέτοιες αερομεταφορές, ένα τέτοιο αεροδρόμιο στο πλαίσιο τέτοιου σχεδιασμού και ανάπτυξης που πραγματικά θα καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες, δεν το θέλουν οι καπιταλιστές, οι οποίοι οργανώνουν την παραγωγή τους άναρχα, με μόνο γνώμονα το πιο μεγάλο και άμεσο κέρδος τους. Ένα τέτοιο αεροδρόμιο και μια τέτοια ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο ενταγμένα σε ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης που προβάλλει το ΚΚΕ, όπου πραγματικά ο λαός θα έχει την εξουσία και θα ρυθμίζει τις υποθέσεις του. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής θα είναι κοινωνική ιδιοκτησία και θα υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Άρα, κατά τη γνώμη μας,
σωστά μπαίνει ότι σήμερα δεν πρέπει να ανεχθεί ο λαός την υφαρπαγή μπιρ παρά της γης των αγροτών. Δεν πρέπει να ανεχτούν την καταστροφή του περιβάλλοντος και των ευλογημένων προϊόντων που έχει η έβορη γη της Κρήτης. Την κοροϊδία των ανταποδοτικών μελών στην περιοχή. Τη δυνατότητα να μπορούν τεράστιοι όμιλοι επενδυτές να κλέβουν τον πλούτο και να έχουν σκλάβους για την κερδοφορία τους τον εργαζόμενο λαό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνεστε από τα λεγόμενά μας ότι καταψηφίζουμε και με τα δύο χέρια την σύμβαση τη συγκεκριμένη. Ευχαριστούμε.